Θα ήθελε η Μαρσό να πάει στην Eurovision. Τι γνώμη έχει για το ζάρι της Μαρίνα Σάτι και πώς φτιάχνει τα δικά της τραγούδια? Όλα μου τα τραγούδια, ρε παιδί μου, είναι βιώματά μου. Είναι εμπνευσμένα από ανθρώπους. Ειδικά το τελευταίο τραγούδι που λέγεται Αερόσακος. Είναι το πιο βαρύ τραγούδι για μένα που έχω γράψει, πει όλα. Και κάθε βράδυ μπαίνω σε πειρασμό να πάρω του μπαμπά μου το αμάξι. Εσένα σου έχει συμβεί κάποιο ευτράπελο όταν είσαι πάνω στη σκηνή? Μου έχει τύχει το να θέλω να κάνω μετό επειδή ήμουν άρρωστη και σε κομμάτι που δεν τραγουδάγα εγώ, το να πηγαίνω από πίσω από την σκηνή και να κάνω μετό και να ξαναβγαίνω κατευθείαν. Έχω πάθει διάφορα. Υπάρχει τραγούδι που να έχεις ακούσει άλλου καλλιτέχνη και να πεις μακάρι να το είχα τώρα πει εγώ. Το ζάρι. Ναι. Δεν ξέρεις πόσο το έχω ζηλέψει. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει? Τάπα. Νομίζω ότι θα το πάρω βασικά. Καλά, εγώ είμαι φαν έτσι κι αλλιώς. Πολύ της Μαρίνας. Εσύ φλερτάρεις καθόλου με την ιδέα να πας κάποια στιγμή στην Eurovision? Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω, ναι. Δηλαδή το σαν όνειρό μου φουλ. Φέρε τη βότκα, φέρε το βύσινο. Φέρε υποβρύχια ή σφινάκια για το σβήσιμο. Όταν είχες βγάλει το βότκα βύσινο, είχες δεχθεί έτσι ομοφοβικά σχόλια? Πολλά. Αλλά πολύ λιγότερα από αυτά που πίστευα ότι θα δεχτώ. Δηλαδή, είχα πάθει σοκ με το πόσο αγκάλιασε ο κόσμος αυτό το κομμάτι, αλήθεια. Αιμονικές συμπεριφορές? Είχα σε κάποια φάση μία κοπέλα που ερχόταν συνέχεια κάτω στο σπίτι μου και έβαζε τραγούδια μου στο αμάξι. Αλλά ένα πολύ αστείο που έχω, ξέρω εγώ, είχα ένα παιδί που μου έστελνε κάθε μέρα για ένα χρόνο το που πηγαίνει. Μου έλεγε, ας πούμε, έλα τώρα θα πάμε σπίτι της φίλης μου της Μαρίας, ξέρω εγώ. Θα έρθεις? Και αυτός σε μένα δεν ξέρω πού έμενε, κάπου στις αίρες, δεν ξέρω κάπου. Τον είδα μετά σε ένα live και του λέω, εσύ είσαι. Και μου λέει, πίστευα ότι δεν τα βλέπεις, ότι δεν τα κοιτάς. Έχει τύχει στην πορεία σου να σε μπερδέψουμε κάποια άλλη? Ναι, είχα κάνει ένα live στην Κύπρο και έρχεται μία κοπέλα και μου λέει, έλα να τραγουδήσουμε αυτό το δικό σου το τραγούδι. Μου λέει αυτό το εμά, λίγη ακόμα στα... Και λέω, εγώ δεν έχω κάνει με τη Βύση. Και δεν με πίστευε. Έλεγε ότι εγώ ήμουν η Δάφνη, ας πούμε.